Καλημέρα από τις Βρυξέλλες. Εδώ μεταφέρονται σήμερα οι συζητήσεις για την επόμενη μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη στελέχωση των κορυφαίων θέσεων των ευρωπαϊκών θεσμών. Σαφώς έχουν προηγηθεί δημόσεις στην σύνοδο των G7 αλλά και στη σύνοδο για την ειρήνη στην Ουκρανία που έγινε στην Ελβετία. Και αναμένουμε το πρώτο σκέλος να ξεκινήσει του δείπνου στις 6 τοπική ώρα με συζήτηση για τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, παρουσία της Προέδρου της Κομισιόν και υποψήφιας για δεύτερη θητεία Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα. Τώρα στο κυρίως πιάτο που θα πραγματοποιηθεί περίπου στις 7.30 ώρα. Η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν θα αποχωρήσει από την αίθουσα γιατί θα ξεκινήσει η ονοματολογία για το ποιος θα διαδεχθεί ποιον. Και όπως έλεγε όλο αυτό το διάστημα ο Σαρλ Μισελ, δεν πρέπει να είναι παρούσα η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Βέβαια, εκείνος όταν ήταν πρωθυπουργός συμμετείχε στις διεργασίες. Στα 2,5 χρόνια όμως αυτής της θητείας που φεύγει, που έπρεπε να ανανεωθεί η θητεία του, βγήκε και εκείνος από την αίθουσα. Δεν αποκλείεται σήμερα να δούμε να υπάρχει πολιτική συμφωνία, Αλεξάνδρα. Δηλαδή, να πούν οι ηγέτες και να πούν ότι προτείνουμε την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν για πρόεδρο της Κομισιόν για ακόμη 5 χρόνια, για πρόεδρο του Συμβουλίου τον Αντώνιο Κώστα τον Πορτογάλο και ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Εστονή Πρωθυπουργό Κάγια Κάλλας. Επειδή μιλάμε όμως για άτυπο δείπνο, δεν θα είναι επίσημη απόφαση εφόσον καταλήξουν σε αυτό. Θα είναι μια πολιτική, μια προσωρινή συμφωνία η οποία πρέπει να επιβεβαιωθεί στις 27 και 28 Ιουνίου, δηλαδή στην τακτική σύνοδο του Ιουνίου. Φαίνεται ότι τα πράγματα τρέχουν πολύ πιο γρήγορα από το αναμενόμενο. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα με 190 έδρες αυτή τη στιγμή έχει μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ από ό,τι περίμενε και το ίδιο πριν από τις ευρωεκλογές και τονίζουν στις Βρυξέλλες αυτό που έλεγαν και πριν από τις ευρωεκλογές. Δεν πρέπει να υπάρξει κανένα κενό μέσα στο καλοκαίρι και να δείξουν στον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι δεν υπάρχει επικεφαλής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης να υπάρχουν αποφάσεις, γιατί το να μην υπάρχουν αποφάσεις θα ήταν πολύ αρνητικό μήνυμα και για την οικονομία. Εφόσον λοιπόν ολοκληρωθούν τα πάντα με μια πολιτική συμφωνία σήμερα και με μια συμφωνία στο τέλος Ιουνίου, επίσημη συμφωνία στην τακτική σύνοδο, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι θα είναι εκείνη πάντα, θα έχει την ακρόασή τη πολύ πιθανό την πρώτη εβδομάδα στην πρώτη ολομέλεια του Στρασβούργου με τους 720 ευρωβουλευτές να ψηφίζουν για το εάν επιθυμούν ή όχι να έχει μια δεύτερη θητεία. Τα κουκιά της βγαίνουν, δηλαδή συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή πάνω από 400 ψήφους με δυνατότητα να έχει και διαρροές. Χρειάζεται 361 ψήφους για να εκλεγεί. Έχει πολύ περισσότερες και έχει και δυνατότητα για διαρροές, γιατί προφανώς δεν θα ψηφίσουν όλοι. Εκείνη είναι και μυστική η ψήφος, οπότε κανείς δεν ξέρει τι φαίνεται γίνεται. Φαίνεται όμως ότι θα κλειδώσει σήμερα το όνομα της κυρίας Φοντερ Λάιεν. Υπάρχει έντονο παρασκήνιο, ζυμώσεις και διεργασίες. Θα δούμε αν και τι θα ακούσουμε στο τέλος της μέρας. Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.